επιστρέψουμε με τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την υπόθεση της Πάτρας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε ως εξής. Σήμερα διαβάσαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Real Life, στην Πολυξένη την Καραμίχα, της μίας και μοναδικής Αγγελικής Νικολούλη. Λέει πάρα πολλά πράγματα, φυσικά αναφέρεται και στην υπόθεση αυτή, την πολύκροτη, η οποία απασχολεί όλους μας. Και όπως θα έχετε προσέξει, η Αγγελική είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια, τα πάρα πολλά χρόνια συνεπούς εργασίας και μεγάλης πορείας, είναι πάντα πάρα πολύ συγκεκριμένη, πολύ σοβαρή και χωρίς να εκτίθεται και να εκθέτει. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο της προσόν μαζί με όλη τη δημοσιογραφική έρευνα που ξέρει και κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Την εμπιστεύεστε, την Παρασκευή το βράδυ. Ίσως είναι αδόκιμο να μιλάμε για νούμερα, αλλά πραγματικά αυτά έδειξαν ότι όπου και να ήσασταν, ήσασταν εκεί μαζί της για να δείτε τι καινούριο υπάρχει, τι καινούριο στοιχείο μπορεί να έχει βγάλει το δικό της το ρεπορτάζ. Και πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει απογοητεύσει ποτέ κανέναν. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια. Θα ήθελα όμως τώρα, σε αυτό το σημείο, να πάμε να δούμε μία κάρτα από την συνέντευξη αυτή, στην οποία μιλάει για την συγκεκριμένη αυτή υπόθεση. Πάμε να τη δούμε. Ποια από τις φετινές υποθέσεις σας προβλημάτισε περισσότερο? Σαφέστατα υπόθεση με τα τρία νεκρά αδερφάκια στην Πάτρα. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι όλος ο κόσμος μιλά αναστατωμένος για αυτήν. Ερευνούμε βαθιά και διακριτικά την ιστορία μέχρι να φωτιστεί το σκοτάδι και να μάθουμε την αλήθεια. Συγκλονίστηκα όμως και με τους θανάτους των ανήμπορων γερόντων στο γυροκομείο των Χανίων, όπου είχε μπει η κάμερα του τούνελ. Ήταν απάνθρωπο. Το φως στο τούνελ έγινε παγκόσμιο τρέντ με την υπόθεση των τριών παιδιών που έφυγαν από τη ζωή στην Πάτρα. Πώς αισθάνεστε? Εγώ θέλω να περνάω όσο γίνεται απαρατήρητη. Σου μιλάω ειλικρινά. Θέλω να κάνω όσο πιο αθόρυβα γίνεται τη δουλειά μου. Η υπόθεση της Πάτρας έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα που περιμένει απαντήσεις. Όλοι πιστεύουμε πως γνωρίζετε περισσότερα πράγματα από όσα μας μεταφέρετε. Ισχύει? Κάνω την έρευνά μου προσπαθώντας να μην περάσω τις διαχωριστικές γραμμές. Πιστεύω όμως πως σύντομα θα έχουμε φως σε αυτή την υπόθεση. Είναι μια άγρια ιστορία για την ελληνική κοινωνία και στο βαθμό που μπορώ βοηθάω. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που δεν έχει βγει ακόμα στον αέρα και θα βγει ανάλογα με τις εξελίξεις. Δεν θέλω να κάνω θόρυβο. Τον θόρυβο δεν τον κάνετε εσείς. Το ρεπορτάζ σας αναπαράγεται από τα social media, τα site και τις εκπομπές. Πώς αισθάνεστε για όλο αυτό που συμβαίνει? Ερευνώ προσεκτικά χωρίς να ακούω τις σιρήνες, γιατί ένα λάθος μπορεί να φέρει την ανατροπή. Πάγωσε όλη η Ελλάδα όταν είπατε στην εκπομπή «Ένα νεκρό παιδί μπορεί να έχει φωνή και από τον τάφο του». Ένα από τα νεκρά παιδιά φώναζε από την αρχή από τον τάφο του. Πιστεύω πως οι ερευνητές το έχουν ακούσει. Μιλάει στο συγκεκριμένο σημείο στην συνέντευξη που έδωσε στη Real και στην Πολυξένη Καραμίχα για το περιστατικό που το οποίο είχαμε δείξει την προηγούμενη εβδομάδα, το Σάββατο πρωί εμείς, και είχε γίνει την προηγούμενη Παρασκευή στο φως το τούνελ με το τηλέφωνο, που εκείνη τη στιγμή την πήραν τηλέφωνο και είπε η γυναίκα ότι ένα από τα παιδιά μιλάει μέσα από τον τάφο του και θυμάστε την αποκαλυπτική αλλά πολύ συγκροτημένη της αντίδραση, με την έννοια ότι έδειξε ότι κάτι πραγματικά έχει ακούσει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ, αυτό που βλέπω.